Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δούμε την τελευταία αναβάθμιση για το DJI RC2. Είναι firmware αναβάθμιση και βάλανε μια καινούργια επιλογή μέσα για το χειριστήριο. Για να κάνετε την αναβάθμιση θα πρέπει να πάτε στο profile μέσα στο DJI RC2 και να πάτε πάνω που λέει firmware update και να κάνετε check for firmware updates. Μόλις το κάνετε αυτό, εάν δεν σας το εμφανίσει απευθείας εννοώ, θα σας βγάλει να κάνετε download. Είναι λίγο μεγάλη αναβάθμιση, είναι γύρω στο 1,1-1,2 GB. Έχουν προσθέσει την καινούργια δυνατότητα να κάνουμε lock screen και θα σας πω ακριβώς πώς γίνεται και τι είναι. Δεν έχει πολύ χρήσιμο να σας πω την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε. Αλλά προφανώς με 1,1-1,2 GB περίπου που είναι η αναβάθμιση, έχουν κάνει και κάποιες αλλαγές από πίσω οι οποίες δεν φαίνονται, για να βελτιώσουν την εμπειρία γενικότερα και λειτουργικότητα του DJI RC2 χειριστήριου. Για να δούμε λοιπόν και να δείξουμε τι είναι αυτό το lock screen που έχουν βάλει, αφού έχετε κάνει την αναβάθμισή σας φυσικά, θα πάτε, θα κάνετε από πάνω προς τα κάτω όπως κάνουμε σε όλα τα Android, πρέπει να κάνω και compass calibration από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, θα πάτε πάνω δεξιά που έχει το την αυτοβίδα, μπουλόνι, όπως θέλετε πέστε το, που είναι οι ρυθμίσεις, θα το πατήσουμε και θα ανοίξει μέσα και θα δείτε ότι εμφανίζεται ένα καινούριο μενού το οποίο λέγεται Security Screen Lock. Θα το πατήσετε και εδώ πέρα λέει Screen Lock None, δεν έχω βάλει κάτι προφανώς, και το Encryption απλά δεν ασχολείστε καθόλου. Τώρα για το Screen Lock μπαίνεις μέσα και μπορείς να βάλεις κωδικό για να κλειδώσεις το χειριστήριο σε περίπτωση που το ανοίξει, σαν προστασία. Πώς είναι στα κινητά τηλέφωνα που βάζουμε το δαχτυλικό αποτύπωμα, είτε ένα μοτίβο, ξέρω εγώ, ή PIN. Κάπως έτσι το κάνανε και εδώ. Η λεπτομέρεια είναι, και πρέπει να σας το αναφέρω, ότι σε περίπτωση, και θα το δείτε τώρα, σε περίπτωση που βάλουμε password για να κλειδώσουμε το χειριστήριο, έτσι ώστε κάθε φορά που το ανοίγουμε να πρέπει να βάζουμε password για να μπει παραμέσα και να πετάξουμε τον drone, εάν το ξεχάσουμε αυτό το password, τότε θα πρέπει να κάνουμε reset όλο το χειριστήριο και χάνουμε όλα τα δεδομένα του χειριστήριου, το οποίο δεν είναι πολύ καλό. Τώρα, αν με ρωτήσετε εμένα, δεν είναι και πολύ χρήσιμο. Κάποιοι μπορεί να το βρουν χρήσιμο. Εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω ιδιαίτερα χρήσιμο. Για να βάλουμε κάποιο password, το βάζουμε εδώ. Καλό είναι να το γράψετε και κάπου να το θυμάστε για να μην το ξεχάσετε. Πατάτε next, μπαίνει το password και την επόμενη φορά που θα επανεκκινήσετε το DJI RC2, πλέον θα σας ζητήσει password για να μπορέσετε να μπείτε παραμέσα στο μενού. Το οποίο παραμέσα μενού είναι ουσιαστικά η πρώτη σελίδα που βλέπουμε πάντα μέχρι τώρα, αυτή εδώ η σελίδα. Πριν από αυτή θα σας εμφανίσει να βάλετε κωδικό, αφού το βάλετε τότε θα σας βγάλει αυτή τη σελίδα. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτή την αναβάθμιση τουλάχιστον που να φαίνεται, είναι το lock screen όπως είπαμε. Προσωπικά εγώ όπως σας είπα και πριν δεν το βρίσκω ιδιαίτερα χρήσιμο, θέλω να ανοίγω το χειριστήριο και να μπαίνω απευθείας μέσα, ή τέλος πάντων θα μπορούσαν να είχαν βάλει μοτίβο όπως έχουν και τα κινητά τηλέφωνα, το οποίο είναι κάτι που είναι πιο ας πούμε εύκολο να το θυμόμαστε και δεν το ξεχνάμε τόσο εύκολα όσο ένας κωδικός ο οποίος πρέπει να είναι μάλιστα και τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, νούμερα, κεφαλαία μικρά, τα ξέρετε, τα γνωστά. Η λειτουργικότητα του χειριστηρίου δεν έχει αλλάξει καθόλου, είναι ακριβώς όπως ήταν πριν όλα τα μενού κτλ. Έκανα και μια δοκιμαστική πτήση, είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Οπότε κάνετε την αναβάθμιση γιατί σίγουρα έχουν κάνει και κάποιες βελτιώσεις που δεν τις βλέπουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!